Μιλήσουμε για τα αντιστρόικα. Να πούμε κάτι, να ρωτήσουμε κάτι. Ο κ. Σταθάκης, αυτή τη δήλωση που έκανε χθες. Την διευκρίνησε τέλος πάντων. Ποια είναι η θέση σας τέλος πάντων, να μην γίνει εκλογή, να γίνουν εκλογές, να κανονίσετε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να εισαρτήσετε με το πρωθυπουργό. Ο κ. Σταθάκης διευκρίνησε και ο ίδιος τη θέση, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα. Η θέση μας είναι αυτή που είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είμαστε ομόφωνοι πάνω σε αυτό το θέμα. Εκλογές χθες. Ταυτόχρονα, ας πούμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε για μια συνεννοητική. Κύριε Φούτση, έχω την εντύπωση όμως ότι ενώ έχετε πάει εκλογή για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά τις εθνικές εκλογές, στο νέο πολιτικό πλαίσιο. Έχω την εντύπωση ότι ενώ, ας πούμε, έχετε σταθερή θέση, ότι παιδιά χρειάζονται εκλογές και μετά πάμε να κλέξουμε πρώτα. Να. Τώρα τελευταία αυξάνονται οι φωνές από εσάς. Μα το είπε ο Μανώλης ο Γλέζος έξω, μα ο Σταθάκης με έναν τρόπο. Που αρχίζει και σαν να υπολογίζετε ότι μπορεί να είναι και πιθανό να βρεθούν 180. Ενώ μέχρι τώρα είσαι σίγουρο ότι δεν. Δηλαδή όλα αυτά, εγώ κάπου εκεί τα βρίσκω, ας πούμε. Λέω, μάλλον όπως τα βάζουν κάτω. Πάνω στις εκτιμήσεις είναι σαφές ότι δεν ψηφίζουμε και από των εκτιμήσεων καθένας, ας πούμε, όσο τις βλέπει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν και δεν θα βρεθούν οι 180 με βάση το πολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και βρίσκεται και η χώρα και οι 180 και η Βουλή κτλ. Δηλαδή γι' αυτό είχα μιλήσει για πολιτική αριθμητική η οποία δεν βγαίνει και δεν θα βγει. Έτσι. Αλίμονο αν όλα αυτά τα δούμε μέσα σε έναν σωλήνα, ας πούμε, περιφραγμένο από το τι γίνεται γύρω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Επίσης, δηλαδή είναι η προηγούμενη κουβέντα που ξεκινήσατε με τον κύριο Γκιούλακα. Αυτή η κουβέντα θα έδινε ή θα δώσει ή δεν θα δώσει αυτό το 180. Καταλάβατε. Από εκεί και πέρα σκεφτόμαστε δυνατά μέσα. Θα είναι και εξονημένος, έτσι, για να ξεκαθαρίζουν, επειδή μιλάμε για τους 180. Είδατε που λέτε πράγματα που εγώ δεν είπα. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι, δεν είναι θέμα όμως. Ναι, αλλά τώρα εδώ. Αυτό που θα τώρα εμείς, είναι ότι. Εχθές ήταν υποκαμένος όμως. Τώρα εμείς συζητάμε. Τώρα εμείς συζητάμε εδώ πέρα και είναι σαφές ότι ενδεχομένως τα πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και απευκταίο είναι κάτι και από τέτοιο. Εσάς ενδεχομένως, απευκταίο να είναι κάτι τέτοιο. Κάποιος χρηματίστε δηλαδή. Απευκταίο είναι κάτι τέτοιο, ναι, αποκλείεται και το ξέρω. Α, για σας. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Τώρα γι' αυτό το ζήτημα είναι να καταλάβουμε πως αυτό το νούμερο θα βρεθεί μόνο μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα που θα επέτρεπαν. Που θα επέτρεπε ένα πολύ αισιόδοξο αφήγημα από πλευράς κυβέρνησης, δηλαδή θα ήταν ευνοϊκή τότε η κατάσταση για προσέγγιση των βουλευτών. Αυτού τώρα αυτό είναι, δεν υπάρχει. Ερχόμαστε εδώ τώρα. Ναι. Επ' αυτού. Σίγουρα λοιπόν ένα αισιόδοξο αφήγημα θα επέτρεπε ίσως την ελπίδα. Την προσέγγιση. Την προσέγγιση. Ωραία. Σε ένα κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα αυτές τις μέρες ότι η Τρόικα ακόμα και αυτό το αισιόδοξο αφήγημα το στερεί από την κυβέρνηση. Βεβαίως, ναι. Ενώ θα μπορούσε να του δώσει μια ανάσα κάπως, ας πούμε. Γιατί φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάστα τώρα. Όχι, όχι, άλλο λέω. Αυτό δείχνει, κατά τη γνώμη μου το πόσο ανάλγητη είναι και το πόσο σκληρή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εσείς τι θα κάνετε μεθαύριο που θα συναντήσετε την ίδια αναλγησία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Πώς θα ξεφύγετε εσείς από αυτή τη δαγκάνα. Δύο σκέλη η ερώτησή σας και θα τα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτον, το ζήτημα είναι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή μέσα από ένα δρόμο αυταπατών αλλά και προσομοίωσης και σύγκλησης σε αντιλαϊκές πολιτικές. 5 χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις, ενώ η κυβερνητική πλευρά να λέει ότι το Σεπτέμβρη στο Παρίσι θα τελειώσει η συζήτηση και τώρα να βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το οποίο είναι φανερό πως αφού δώσαν τη βιωσιμότητα του χρέους έδωσε μόνη της, και αυτό το θεωρώ απολύτως αυτοκαταστροφικό, η κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο, ο κύριος Σαμαράς μετά και τον κύριο Βενιζέλου, το χαρτί πως το είναι βιώσιμο το χρέος και μάλιστα ο κύριος Χαρδούβελης πανελλιπώς θα είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας. Από εκεί και πέρα οι άλλοι που άλλο που δεν θέλουν, ας πούμε, είναι σαφές ότι δεν μπαίνουν στην κεντρική συζήτηση. Χωρίς να συζητηθεί αυτό το θέμα, όχι για ένα χρόνο μνημόνιο, όπως το λένε, θα ακούσετε ακόμα, θα τα ακούσουμε όλα. Είναι σαφές, δηλαδή έχει αυτοϋπονομευθεί και είναι σε αυτοκαταστροφικό δρόμο η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Όχι, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε τώρα ότι έρχεται μία οριοθέτηση στην οποία δεν έχουν μπει κόκκινες γραμμές. Είναι σαφές, ας πούμε, αυτό. Και οι πολιτικές εξελίξεις πιστεύω πως θα είναι ραγδαίες. Ραγδαίες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει μια κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή που θα δείξει τα αποτελέσματα
των εκλογών και ελπίζω αυτά να είναι σε μια κατεύθυνση αναζήτηση εναλλακτικής στρατηγικής έξω από αυτή που εφαρμόστηκε, και αυτό δεν μπορεί παρά να ζητήσουμε να γίνει σεβαστό. Εσείς εκτιμάτε, δηλαδή, αυτό είναι το διαφοροποιό στοιχείο. Είναι αλλιώς εσείς εκτιμάτε ότι θα οδηγηθούμε προς εκλογές όταν λέτε ραγδαίες? Δεν γίνεται διαφορετικά. Γενάρης, Φλεβάρης, κάποια στιγμή πολύ σύντομα θα πάμε σε εκλογές. Όλοι το έχουν καταλάβει. Ας πούμε αυτό εδώ και κυρίως. Κυρίως το έχουν καταλάβει ή απ' έξω. Δηλαδή ο τρόπος, ο ανάλγητος που λέτε κι εσείς, που συμπεριφέρονται προς τους εταίρους και συνοδοιπορούντες μέχρι τώρα, ας πούμε, του κυβερνητικού μπλοκ, δείχνει και κάτι τέτοιο. Ότι θέλουν να μιλήσουν με μια νέα κατάσταση. Ποια θα είναι αυτή, οι ίδιοι ευελπιστούν πως μπορεί να είναι η παρούσα. Έτσι δεν είναι? Μενοποιεί εντολή. Ο λαός θα δώσει μια άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, παρακαλώ. Προφανώς η δικιά μας ανάγνωση. Κάτσε δύο λεπτά να πάμε και στον κύριο Κύρκο, γιατί είχαμε τον κύριο Κουτρουμάνη εδώ πέρα. Θα τα πούμε, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κουτρουμάνη.